Χαίρομαι. Σας καλώ για μια ενημέρωση σχετικά με την Forex. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχετε ακούσει κάτι? Γνωρίζω τη Forex, ναι, γνωρίζω το Forex. Καταλαβαίνω. Είχατε κάποτε κάποια εμπειρία, γνωρίζετε το τομέα, αν μου επιτρέπετε? Θα σας πω, έχω καθημερινά εμπειρία, γιατί με έχουν σπάσει τα και στα τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες για τη Forex. Γι' αυτό το ξέρω και καταλαβαίνω. Έχετε ενοχληθεί, Λιγάκι δεν είναι ενοχλητικό να σε παίρνει κάθε μία εβδομάδα, ας πούμε. Ναι, είναι, καταλαβαίνω. Αλλά τώρα δεν ξέρω τις εταιρείες τις άλλες τι κάνουν. Εγώ μιλάω για δικιά μου εταιρεία. Θέλετε να σας κάνω εγώ μία ενημέρωση? Να δείτε τι ώρα που είναι να κάνω ενημέρωση. Σας κάνω εγώ μία ενημέρωση. Ναι, πείτε μου. Λοιπόν, έχω ένα κανάλι στο YouTube στο οποίο κάνω metal διασκευές, διάφορα τραγούδια, ελληνικά. Εσείς από πού είστε, από Αγγλία είστε? Από το Λονδίνο σας καλούμε. Από το Λονδίνο. Έλληνας είστε? Έλληνας από τα Εξάρχεια, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά. Α, από τα Εξάρχεια, πολύ ωραία. Ναι, από την Αθήνα, ωραία. Ωραία, λοιπόν. Και τι μουσική ακούτε εσείς? Προσωπικά τα ακούω όλα, δεν έχω θέμα. Πόσο χρονών είστε, αν επιτρέπετε? 31 είμαι. 31. Άρα σίγουρα έχετε ακούσει 90s μουσική. Heavy metal, όλα σας είπα. Ναι, από ελληνική μουσική, όμως τα 90s τα ξέρετε. Ό,τι είχε βγάλει ο Φίβος τα ξέρετε. Περίπου όλα. Πείτε μου. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ έχω ένα κανάλι στο YouTube στο οποίο κάνω metal διασκευές, όλα αυτά τα ελληνικά τα τραγούδια. Με πόσα subscribe το έχετε? Πώς? Με πόσα subscribe το έχετε? Με πόσα subscribe το έχετε? Αυτή τη στιγμή είναι με 800. 800 μόνο? Ναι. Α, καταλάβαινε. Είναι μικρό κανάλι, πιστεύω. Είναι μικρό κανάλι, ναι, γιατί ακόμα δεν έχει. Δεν μου επιτρέπεις και εσύ τι ηλικία έχεις? Εγώ 29. 29. Ναι. Να τα καλωσήσεις, φίλο μου. Ναι, πες μου. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εφόσον με πήρες τηλέφωνο, θα σου κάνω εγώ αυτή την ενημέρωση. Θα μου κάνεις εσύ μια εγγραφή. Λοιπόν, για να μην πάει χαμένο το τηλέφωνο μας, κατάλαβες? Και δεν πειράζει. Βλέπεις, εγώ σε ακούω. Ναι. Λοιπόν, ναι, για να μην πάει χαμένο η κλίση μας τώρα. Εντάξει, το Forex ξέρω τι είναι, το έχω ακούσει 1.000.000 φορές και τα λοιπά. Πες μια φορά και να σου πω εγώ μετά. Λοιπόν, Nicolao Productions λέγεται, άμα το ψάξεις στο YouTube. Τραγουδάς μόνος σου ή έχεις κανένα γκρουπάκι? Μόνος μου, αλλά κάνω συνεργασίες. Άμα δεις το τελευταίο βίντεο, είναι γύρω στους 20 μουσικούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ από το ίντερνετ βγάζεις χρήματα, έτσι δεν είναι? Από το ίντερνετ δεν βγάζω χρήματα ακόμα. Πρέπει για να βγάλω χρήματα από το YouTube να ξεκινήσω να κάνω... Έχεις ένα στόχο. Πώς? Έχεις ένα στόχο δηλαδή. Α, περισσότερα θα είπα να πει χρήμα. Ναι, έχω ένα στόχο, αλλά δεν πρόκειται να επιτευχθεί άμεσα, αλλά τέλος πάντων. Είναι καλή. Από τη στιγμή λοιπόν που μου λες προσπαθείς για το μέλλον, ναι, το ίδιο μπορείς να κάνεις και εδώ. Μα δεν θέλω, άνθρωπέ μου, να κάνω το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με το Forex. Εγώ με τη μουσικούλα μου θέλω να ασχοληθώ. Ναι, καταλαβαίνω. Ασχολήσου με τη μουσικούλα σου. Ναι. Δεν σου είπε κανείς να μην ασχοληθείς. Ναι. Αλλά παράλληλα σου εξηγώ με όμορφο τρόπο ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Επειδή σου λέει κάποιος Forex, ναι, δεν πάει να πει ότι απαραίτητα μόνο ισοτιμία. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορείς να κάνεις και μπορείς να κερδίσεις. Σαν τι δηλαδή? Σαν τι? Τόσα. Εμπόρευμα. Μετοχές. Πετρέλαιο. Εσύ γιατί δεν είσαι ένας από αυτούς? Γιατί είμαι ένας από τους άλλους που παίζει μουσική στο YouTube, γι' αυτό. Όπως και ο Mark Zuckerberg, ναι, ξεκίνησε από μια πλατφόρμα και τώρα το ξέρει όλος ο κόσμος. Και εσύ μπορείς να κερδίσεις μέσα από αυτό. Δεν θα γίνεις ο Mark, βέβαια. Μα άμα δεν γίνω Mark, αλλά... φίλε, τι να το κάνω. Από τα βίντεο στο YouTube, ναι, περιμένεις να γίνεις ο Σάκης Ρουβάς? Δεν νομίζω. Όχι, εγώ για την πλάκα μου το κάνω, το χόμπι μου κάνω. Αλλά μπορείς και... Αλλά πόσες ώρες ξοδεύεις? Δύο, τρεις, τέσσερις. Άμα μπεις μέσα στο κανάλι θα καταλάβεις πόσες ώρες ξοδεύω. Θα μπω στο κανάλι σου, γιατί σου το υπόσχομαι και σου είπα. Ένας άνθρωπος που σε καλεί, είτε για το Forex,
είτε οτιδήποτε, ναι, σίγουρα δεν σε καλεί να σε πιέσει. Κοίταξε, σε καλεί να προσπαθήσει. Σίγουρα δεν σε καλεί να σε πιέσει. Πιεστικό όμως καταντάει να γίνεται κάθε εβδομάδα αυτό. Κατάλαβες, είναι μια μορφή πίεση. Δεν λέω από τη δικιά σου εταιρεία. Δεν λέω συγκεκριμένα από τη δικιά σου εταιρεία. Η οποία ποια εταιρεία είναι, δεν μου πες. Εγώ δεν σε έχω ξανακαλέσει. Index Evolve. Γιατί δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε φίλε, γιατί το έχω απορία. Το τηλέφωνό μου, από πού το βρήκες? Έχεις κάνει εγγραφή. Πού έχω κάνει εγγραφή? Στο διαδίκτυο. Και από το YouTube, μάλλον, πρέπει να έχει γίνει. Περίμενε, πού, εγώ δεν θυμάμαι να έχω κάνει εγγραφή σε αυτή την εταιρεία. Όχι, όχι. Σε διαφημιστικά banner γίνεται. Σε διαφημιστικά. Όταν σου βγαίνουν κάποια. Ναι, banner, πού όμως, πού έχω κάνει εγγραφή και δεν το ξέρω. Στα social media. Τώρα να σου πω. Facebook, Instagram. Ψέματα θα σου πω, δεν ξέρω. Γιατί εμένα στο σύστημα μου έχετε η εγγραφή. Και εγγραφή και τι. Ωραία, και εγγραφή λογικά. Θα έχω κάνει με κάποιο email και κάτι τέτοιο. Το τηλέφωνο μου πώς προκύπτει, πώς το ξέρει, πώς το βρίσκεται. Έχεις βάλει το τηλέφωνο, email δεν ξέρω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έχω βάλει το τηλέφωνο. Δεν είμαι τεχνικός, τι να σου πω. Ναι. Άρα ούτε ξέρεις ακριβώς που το έχω βάλει, ας πούμε, για να μπορώ να το βγάλω κιόλα. Όχι, όχι. Δυστυχώς όχι. Ναι. Όχι μόνο σε σένα, σε όλους δεν ξέρω. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω μόνο κάτι, άμα στο τέλος του μυαλού σου υπάρχει μια περίπτωση να κάνεις κάτι τέτοιο, ναι, πρέπει να το κάνεις. Ναι, τώρα ναι, δεν ξέρω άμα θέλεις να τα ξαναπούμε, ξέρω εγώ τι θέλεις εσύ. Είσαι ευγενέστατος φίλε μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κοίταξε να δεις, η λογική είναι η εξής. Ο καθένας που γνωρίζει για το Forex, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει, ναι, για το Forex, ναι, να είσαι σίγουρος ότι θα είχε προσπαθήσει από μόνος του να ξεκινήσει να ψάξει κάποιον οικονομικό σύμβουλο και να ξεκινήσουν μαζί, να το δουλεύουν. Γιατί στο τέλος του τέλου χρήματα είναι. Όλοι τα χρειαζόμαστε. Ναι, δεν έχεις πρόξει τον εαυτό σου να ψάξεις κάτι, να κάνεις κάτι. Γιατί μόνο από το κινητό σου ή από τον υπολογιστή σου που πιστεύω να το χρησιμοποιείς, να έχεις ένα κέρδος. Εντάξει, τώρα πλούσιος δεν θα γίνεις και ρίσκο υπάρχει. Να μην λέμε όλα τα καλύτερα της. Ναι. Υπόθεσης, υπάρχουν και κακά πράγματα. Ναι. Υπάρχει ένας ρίσκος. Ένας ρίσκος, ναι. Θέλω να πω κάτι άλλο για κάποιες εταιρείες. Δεν είναι το θέμα μου. Αφού μιλάμε ως άντρας προς άντρα τώρα. Uh-huh. Δηλαδή και 10 λεπτά από το χρόνο σου πιστεύω θα τα είχες. Εγώ θα το σεβαστώ. Και αν δεν τα έχεις, εντάξει, εγώ το σέβομαι. Σε ευχαριστώ τη συζήτηση και δεν υπάρχει πρόβλημα. Δες το και δεν θα βγεις άσχημα. Εντάξει, τότε όλα τα καλύτερα και εύχομαι να τα πούμε, που ξέρεις, να σε, σε καμιά συναυλία σου. Άμπραβο, ναι, άμπραβο. Να σε καλά, φίλοι μου, το όνομά σου θυμίσαι μου πάλι. Αργυρός. Αργυρός, σαν τον τραγουδιστή τον Αργυρό. Ναι, δεν με ρώτησες από την αρχή, θα σου έλεγα, αλλά τώρα είναι κάτι, τον έχω κάτι. Α, ναι, τον έχεις, συγγένεια. Τι τον έχεις? Είναι πάρα πολύ κοντινός, αλλά δεν θα σου πω τώρα, γιατί ξέρω εγώ, θα φανεί, μήπως θέλω να σου πω ψέματα. Όχι, 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 εντάξει, μην μου πεις, άμα δεν θέλεις, μην μου πεις. Όχι, είναι πρώτος και αδερφός μου. Έλα, ρε. Μίλα του, πες του μια κουβέντα, ρε, εσύ, του Αργυρού, να πούμε, να γίνουμε διάσημοι εδώ πέρα. Από εκεί θα βγάλουμε τα λεφτά, ρε, εσύ. Από κάτι που γνωρίζουμε θα βγάλουμε τα λεφτά. Πώς είπατε? Λέω, από αυτό το αντικείμενο που γνωρίζουμε θα βγάλουμε τα λεφτά, ορίστε. Από τη μουσική. Ναι, δεν σας το είπα από την αρχή, γιατί θα νομίζατε ότι σας λέω ψέματα για να σας πάρω στην εταιρεία μου. Όχι, εγώ νομίζω ότι ήθελα να μιλήσουμε για το Forex, γι' αυτό δεν μου το είπες. Εντάξει. Θα το δω το κανάλι σου και μπορώ να του πω και κάτι. Τώρα δεν σου υπόσχομαι. Α, μπράβο, μπράβο, εντάξει, ναι. Να περάσεις καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά, γεια χαρά.